Αναλογικό μηχάνημα, ναι. Υποτίθεται ότι όταν πρωτοήρθε, ήρθε για επικουρικό ρόλο, δηλαδή δεν ήταν το βασικό, αλλά κατέληξε να είναι το βασικό μας μηχάνημα. Και δεν ήταν έτοιμο αυτό για να ανταποκριθεί στον όγκο δουλειά, στον όγκο ακτινογραφιών, ήταν μόνο για μαστογραφίες. Αλλά καταλήξαμε να λειτουργούμε αυτό. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, επόμενο, ήταν μετά από μια 20ετή χρήση συνεχή, να φθαρεί και αυτό. Και τώρα είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών που δουλεύουμε τέτοια μηχανήματα. Αυτά δεν ξέρω αν υπάρχουν, είναι μουσιακό είδος τώρα στην Ελλάδα. Έχουν βάλει όλοι ψηφοποιημένα μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα και είμαστε οι τελευταίοι που έχουμε απομείνει με τέτοιο μηχάνημα και με τέτοιο όγκο δουλειά. Εξυπηρετούμε όλη την Πάτρα, νοτιοδυτική Ελλάδα και με αποτέλεσμα λέει, μικρά κέντρα υγεία που έχουν όχι το μισό όγκο δουλειά, ακόμα λιγότερο, να έχουν ψηφιακά και εμεί να προσπαθούμε τώρα με σφεντώνε, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε την τωρινή κατάσταση. Σαν να λέμε ότι έχουμε φτάσει στην ψηφιακή τεχνολογία και εσείς ακόμα βγάζετε φωτογραφίες Αν, σε χαρτί. ακριβώς, ακριβώς, κάπως έτσι. Και ασπρόμαυρες. Κάπως έτσι. Αυτή είναι η αντιστοιχία.